1984, είναι από το κατά Μάρκον Ευαγγέλιον, το κεφάλαιο έψιλον και το εδάφιο 21. Σελίδες 884, έψιλον 21. Και αφού ο Ιησούς διεπέρασε πάλιν εν το πλοίο εις το πέραν, συνήχθη προς αυτόν όχλος πολλής και το πλησίον της θαλάσσης, και ειδού έρχεται εις τον αρχισυναγόγον ονόματι Άιρος, και ειδών αυτόν πίπτει στους πόδας αυτού και παρεκάλει αυτόν πολλά λέγον, ότι το θυγάτριόν μου πνέει τα λίσθια, να έρθεις και να βάλεις τα σχήρα σου επ' αυτήν για να σωθεί και θέλει ζήσει. Και πήγε μετ' αυτού και ακολούθη αυτόν όχλος πολλής και συνέθλιβον αυτόν. Και γινή της έχουσα ρίσιν αίματος 12 έτη και πολλά παθούσα υπό πολλών ιατρών και δαπανίσασα πάσαν την περιουσίαν αυτούς και μηδέν ωφεληθήσα, αλλά μάλλον εις το χείρον ελθούσα, ακούσασα περί του Ιησού, ήλθε μεταξύ του όχλου όπισθεν και ήγγισεν το ημάτιον αυτού, διότι έλεγεν ότι κι αν τα ημάτια αυτού εγγύσω, θέλω σωθεί. Και ευθύς εξηράνθη η πηγή του αίματος αυτής και αισθάνθη εν το σώματι αυτής ότι ατρέφθη από της μάστιγος. Και ευθύς ο Ιησούς νοήσας εν εαυτό την δύναμη την εξελθούσαν από αυτούς στραφείς εν το όχλο, έλεγε «Τι σήγησε τα ημάτια μου?» Και έλεγον προς αυτόν οι μαθηταί αυτού «Βλέπεις τον όχλον συνθλίβοντά σε και λέγεις τι μου ήγησε?» Και περιέβλεπεν δια να είδη την πράξασα τούτο. Η δε γινή φοβηθήσα και τρέμουσα, επειδή ξέβρε τι έγινε επ' αυτήν, ήλθε και προσέπεσεν εις αυτόν και είπε προς αυτόν πάσαν την αλήθεια. Και είπε προς αυτήν, «Θύγατερ, η πίστη σου σέσωσε. Είπαγε η σιρήνην και έσω υγιής από τις μάστιγός σου». Ενώ αυτό σε λάλλει έτη, έρχονται από τους συναγόγους λέγοντες ότι το θυγάτριό σου απέθανε, τι πλέον ενοχλείς των διδάσκαλων. Ο δε Ιησούς ευθύς ο σήκουσεν των λόγων λαλούμενων, έλεγε προς τον αρχισυνάγωγον, «Μη φοβού, μόνο πίστευε». Και δεν αφήκεν ουδένα να ακολουθήσει αυτόν, ημί των Πέτρων και Ιάκωβων και Ιωάννην, των αδελφών του Ιακώβου. Και έρχεται στον οίκον του αρχισυναγώγου και βλέπει θόρυβον κλαίοντας και αλαλάζοντας πολλά και αισθεθόν λέγει προς αυτούς «Τι θορυβήστε και κλαίετε, το παιδί δεν απέθανε αλλά κοιμάται». Και κατεγέλουν αυτόν. Ο δε αφού εξέβαλεν άπαντας παραλαμβάνει τον πατέρα του παιδίου και τη μητέρα και τους μεθε αυτού και εισέρχεται όπου έκειτο το πεδίον και πιάσα στην χείραν του πεδίου λέγει προς αυτήν «Ταλιθά κούμι», το οποίο με θερμονευόμενο είναι «Κοράσιον συλλέγω, σηκώθητη». Και ευθύς εσηκώθη το κοράσιον και περιεπάτη, διότι ήτο ετών 12. Και εξεπλάγησαν με έκπληξη μεγάλην και παρήγγειλεν σε αυτούς πολλά να μη μάθει μηδής τούτο και είπε να δοθεί σε αυτήν να φάγει. Αμήν. Δύο ψυχές σε απόλυτη απελπισία, απόλυτη απόγνωση, απόλυτη αδυναμία, εντελώς αποκαμωμένες. Μία γυναίκα 12 χρόνια αιμορροούσα και με βάση τον νόμο του Μωυσέως 12 έτη βρώμικη που δεν επιτρέπεται εις αυτόν ούτε να αγγίσει άνθρωπο. Ούτε άνθρωπο να αγγίσει. Σε απόλυτη μοναξιά. Μέσα στην καταδίκη της κατά τον λόγο βρωμιάς της. Κατά τον λόγο του Μωυσή.
12 έτη. Πολλά παθούσα, είπε ο ιατρών. 12 χρόνια, όχι ένα, όχι δύο. 12 χρόνια, απόλυτη απελπισία. Δαπάνησε όλη την περιουσία της. Δεν ωφελήθηκε από κανέναν γιατρό, αντιθέτως όλο και χειροτέρευε. Μέχρι ότου άκουσε κάποιον ο οποίος σαφώς είχε παρηγορηθεί από τον Κύριο, βρισκόμενος σε μεγάλη απελπισία και απόγνωση κι αυτός, και της είπε: υπάρχει σωτηρία. Υπάρχει κάποιος που θεραπεύει πάσα νόσων και πάσα ασθένεια. Και μέσα στην απόλυτη απόγνωσή της, γιατί αν δεν είχε βρεθεί σε αυτή την απελπισία και σε αυτή την απόγνωση, δεν θα το πίστευε αυτό, ότι υπάρχει κάποιος που μπορεί να θεραπεύει πάσα νόσων και πάσα ασθένεια, ακόμη και τη δική της. Ποτέ δεν θα το πίστευε αν δεν βρισκόταν σε αυτήν την απελπισία και την απόγνωση. Και το πίστεψε. Και δεν είχε άλλη ελπίδα. Η μόνη ελπίδα ήταν τα λόγια του ανθρώπου που τους ομολόγησε: Ιησούν Χριστόν δυνάμενον να θεραπεύει πάσα νόσων και πάσα ασθένεια. Και σκέφτηκε ότι αν υπάρχει ένα τέτοιο πρόσωπο, δεν μπορώ να τον αγγίξω, αλλά αν υπάρχει ένα τέτοιο πρόσωπο που είναι παντοδύναμος, που τίποτα δεν είναι αδύνατο σε αυτόν, αρκεί να τον πλησιάσω και να αγγίξω, όχι αυτόν, τα ημάτια του, να μην τον λερώσω, να μην τον βρωμήσω, κατά το λόγο του Μωυσή, τα ημάτια του να αγγίξω. Και αν αγγίξω τα ημάτια του σύμφωνα με αυτά που μου είπε αυτός τον οποίον έχει παρηγορήσει στην απόλυτη απελπισία του και αδυναμία του, αυτός ο Ιησούς θα παρηγορήσει και εμένα και θα θεραπεύσει και εμένα. Πίστεψε εξαιτίας της απελπισίας της και της απόγνωσής της. Αλλά υπήρχε και κάποιος άλλος, ο οποίος ήταν ιδιαίτερος και σημαίνον πρόσωπο στην περιοχή. Ο Ιάιρος, αρχισυνάγωγος. Φοβερός τίτλος μεταξύ των Εβραίων. Αρχισυνάγωγος, όπου ξαφνικά η μονάκριβη κόρη του ασθένησε και άρχισε να πνέει τα λίστια, να φτάνει στο θάνατο η μονάκριβη κόρη του. Και αυτός άκουσε τότε ή και από προηγούμενα, δεν ξέρουμε πότε, κάποιον να του λέει ότι υπάρχει κάποιος που το όνομά του είναι Ιησούς ο Ναζωραίος, ο οποίος θεραπεύει πάσα νόσων και πάσα ασθένεια. Πήγαινε σε Αυτόν. Και αμέσως στην απόλυτη απελπισία του δημιουργήθηκε μία ελπίδα προς θεραπεία της θυγατρός του. Και πήρε απόφαση. Τον πλησίασε και καθώς τον είδε, πίπτει προς τους πόδας αυτού, τον προσκυνάει. Ενώ ο Μωυσής έλεγε «Κύριον τον Θεό σου θέλεις προσκυνάει, προσκυνήσει και αυτόν μόνον θέλεις λατρεύσει». Ήταν τέτοια όμως η απελπισία του, αρχισυνάγωγος ον να προσκυνήσει έναν που άλλοι τη συναγωγή του, οι αρχισυνάγωγοι τον έλεγαν αιρετικό κατά την αίρεση των Ναζωραίων.
Όμως η απελπισία του και η απόγνωσή του τον οδήγησε να τον πλησιάσει, να προσκυνήσει πέφτοντας στα πόδια του και να τον παρακαλέσει πολύ, όχι μια απλή παράκληση, ηκεσία, λέγοντας «το θυγάτριό μου, πνέει τα λίστια, σε παρακαλώ έλα να βάλεις τα σχήρα σου επ' αυτήν, γιατί μου είπαν ότι θα σωθεί και θα ζήσει». Και ο Κύριος τον άκουσε και του είπε «έρχομαι». Και πήγε με ταυτού και ακολουθούσε αυτόν όχλος πολλής και συνέθλιβον αυτή, αυτόν. Δύο εντελώς απελπισμένοι, που ήρθε μία ελπίδα από ένα λόγο παρηγοριάς. Μία ελπίδα από ένα λόγο παρηγοριάς κάποιου που είχε παρηγορηθεί από το Θεό, από τον Χριστό. Γιατί πολλούς θεράπευε, πολλούς ελευθέρωνε από τον διάβολο και πολλούς είχε αναστήσει και λεπρούς θεράπευε. Και μία ελπίδα ζωγραφίστησε και στις καρδιές αυτών των δύο ταλαιπωρημένων, απελπισμένων, εν πλήρη απογνώση, εν πλήρη αδυναμία και όντες εντελώς αποκαμωμένοι. Αλλά δεν είχαν καμία άλλη ελπίδα. Η μόνη ελπίδα που είχε, ενώ έβλεπε το κορίτσι του, το μονάκριβο, το 12 ετών να πεθαίνει, ήταν αυτός που του είπανε ότι υπάρχει κάποιος που θεραπεύει πάσα νόσων και πάσα ασθένεια. Και οι άλλοι, μετά από 12 χρόνια ταλαιπωρίας, μόνη της, έρημη, κανείς δεν την έκανε παρέα, κανέναν δεν πλησίαζε, μέχρι που κάποιος της είπε ότι υπάρχει ο Ιησούς Χριστός που θεραπεύει πάσα νόσων και πάσα ασθένεια. Και αγαπημένα μου αδέλφια, και εμείς το ξέρουμε αυτό. Κάποιος μας είπε κάποτε ότι υπάρχει μία εκκλησία που εκεί ο ίδιος ο Χριστός αναγεννάει τους ανθρώπους και τους αλλάζει τη ζωή τους. Τους κάνει νέα κτίσματα. Υπάρχει ο Ιησούς Χριστός που βαφτίζει εν πνεύματι Αγίο και πυρή. Υπάρχει ο Ιησούς Χριστός που θεραπεύει πάσα νόσων και πάσα ασθένεια. Και μέσα στην απελπισία μας, στην ανάγκη μας, εγώ λέω για τον εαυτό μου, ορθόδοξος όν, μέσα στην ταλαιπωρία μου, όταν μου πει η Άννα πάμε, γιατί είχα παιδιά δύσκολα, εγώ έφταιγα, προβληματικά, ιδίως τον Τίνο. Έψαγα να βρω κατηχητικό και δεν έβρισκα. Και ήρθε η Άννα και μου λέει, ξέρω μια εκκλησία που έχει κατηχητικό, θέλεις να πάμε? Όπου έστελνα τον Τίνο, έφευγε ή τον διώχνανε. Οι ψυχολόγοι μου είχαν πει ότι αυτό λέγεται killer, ψυχολογικό πρόβλημα. Και μιλάμε για ηλικία 6, νήπιο, 5, 7. Και μου έλεγε, μην τον αφήνεις να κρατάει στα χέρια του στυλό και μολύβι, γιατί θα σημαδέψει το μάτι των συμμαθητών του. Σκεφτείτε την απελπισία μου. Η αδελφή μου ήταν ψυχολόγος, παιδοψυχολόγος, και μου λέει πήγαινε τονε να δεις τι θα κάνεις. Ταλαιπωρούσε τα άλλα τα παιδιά. Και η Άννα μου λέει πάμε,
σε μια εκκλησία που έχει κατηχητικό. Και μπήκα μέσα στην εκκλησία, μίλαγε ο αδερφός Νικολακόπουλος και είπα, αυτοί όλοι είναι αιρετικοί, πάμε να φύγουμε γρήγορα. Ο Ντίνος όμως είχε πάει στο Κυριακό και βγαίνοντας έρχεται κοντά μου και του λέω, πήγαινε φώναξε τη μαμά να πάρει τα κορίτσια να φύγουμε. Και μου λέει, γιατί να φύγουμε? Πρώτη φορά μου το είπε. Όπου πήγαινε έφευγε ή τον διώχνανε. Γιατί να φύγουμε? Λέω, σ' αρέσει εδώ πάρα πολύ. Θες να ξανάρθουμε? Βέβαια, μου λέει. Αυτός ήταν η αιτία που έμεινα. Στην απελπισία μου. Ποιος μου μίλησε? Η Άννα. Ποιος μου μίλησε? Ο Ντίνος. Ποιος μου μίλησε? Ο Χριστός. Και άκουσα τον αδερφό τον Λούι να ανοίγει τη γραφή του και να διαβάζει. Και λέω, αυτός καλά τα λέει. Μα δεν έχουν καντήλια εδώ, δεν έχουν λαμπάδες, δεν έχουν Αγίους. Τι εκκλησία είναι αυτή? Δεν είναι εκκλησία. Αλλά ό,τι έλεγε, το έλεγε μέσα από το Ευαγγέλιο. Και μ' άρεσε αυτό, γιατί πίστευα ότι αυτό το βιβλίο είναι ο Λόγος του Θεού. Και ξεκίνησα να πηγαίνω κάθε μέρα στην εκκλησία μόνος μου. Γιατί είδα αγάπη μες στην εκκλησία. Πόσο σοβαρό είναι να δείχνεις την αγάπη σου στα αδέλφια σου. Όχι ψεύτικη, αληθινή αγάπη. Με αγκαλιάζανε χωρίς να με ξέρουνε. Και έλεγα, αυτοί κάτι θέλουν από μένα. Ψέματα το κάνουνε. Αλλά θα τους καταλάβω, εγώ είμαι έξυπνος. Δεν μπορεί να με κοροϊδέψουν αυτοί. Και άρχισα να πηγαίνω κάθε μέρα εκκλησία. Αλλά ακούγοντας το Λόγο του Θεού, άλλαζε ο Θεός την καρδιά μου. Κάθε βράδυ διάβαζα το Ευαγγέλιο, γιατί μου είπανε ότι υπάρχει μια εκκλησία που εκεί έχει κατηχητικό και εκεί ενεργεί ο Χριστός. Και πώς βρέθηκα στην εκκλησία αυτή, ούτε το κατάλαβα. Πώς αναγεννήθηκα, ούτε το κατάλαβα. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Πότε? Στην απελπισία μου. Και έτσι και ο Ιάιρος, ο αρχισυνάγωγος, έλα πάμε, πεθαίνει το κορίτσι μου. Έτσι και η αιμορροούσα. Αν πλησιάσω δεν μπορώ να τον αγγίξω γιατί είμαι βρώμικη. Αγγίξω όμως τα ημάτια του, θα θεραπευθώ. Και μέσα στην απόλυτη αδυναμία της έσπρωγνε, γιατί ήταν πολλής λαός γύρω του, για να πλησιάσει τον Ιησού, σπρώγνοντας. Και τον πλησίασε και άγγιξε το ημάτιό του και ήρθε δύναμη επάνω της, σταμάτησε η πληγή και κατάλαβε ότι θεραπεύτηκε. Αλλά ο Θεός δεν θέλει τη θεραπεία του ανθρώπου, θέλει τη σωτηρία του ανθρώπου. Πολύ σοβαρό. Κάποιος με άγγιξε. Ποιος με άγγιξε? Μαθητές του λέγανε, μα Κύριε, εδώ όλοι σε συνθλίβουνε. Σε άγγιξε, εδώ σε σπρώγνουνε. Όχι, κάποιος με άγγιξε με πίστη. Και η γυναίκα αυτή διεπίστωσε ότι δεν μπορούσε να κρυφτεί. Και στάθηκε και είπε, εγώ σε άγγιξα. Και ο Κύριος της είπε, η πίστη σου σε έσωσε. Γιατί? Γιατί ομολόγησε ότι ο Ιησούς Χριστός τη θεράπευσε, καθώς λέει ο Λόγος του Θεού, εάν ομολογήσεις δια του στόματός σου τον Ιησού Χριστόν Κύριον και πιστεύσεις εν τη καρδία σου ότι ο Θεός ανέστησε αυτόν εκ νεκρών, τότε θα σωθείς. Αυτό συνέβη στη γυναίκα αυτή. Πίστευσε, ομολόγησε και δεν θεραπεύθηκε μόνο, σώθηκε. Είπαγε, η πίστη σου σε έσωσε. Τον καημένο όμως, τον Ιάιρο, καθυστέρησε πολύ. Τον καθυστέρησε η γυναίκα αυτή στην απελπισία της πολύ τον Ιησούν, ώστε ήρθανε από την οικία του Ιάιρου
συγγενείς του και του είπανε «Μην ενοχλείς πια το διδάσκαλο, το κοριτσάκι σου τελείωσε, πέθανε». Φοβερό. Αυτό είναι πια η απόλυτη απελπισία και η απόλυτη απόγνωση. Και ετοιμαζόταν να γυρίσει πίσω, να επιστρέψει στο νεκρό κοριτσάκι του, μέχρι που ακούει τη φωνή του Ιησού. «Ιάιρε», αυτή είναι η φωνή του Ιησού και για σένα και για μένα. Έτσι σήμερα το βράδυ, ενώ προσευχόμουν, άκουσα τη φωνή του Κυρίου και μου λέει «Γιώργο, μη φοβού, μόνο πίστευε, Κύριε Θεέ μου, μη φοβάσαι, τίποτα, κανείς δεν μπορεί να σ' αγγίξει. Ο Κύριος θα επιτιμήσει την ασθένεια, το θάνατο, το διάβολο, σύ μη φοβάσαι, μόνο πίστευε». Και εγώ έβαλα τα κλάματα. «Κύριε Θεέ μου, μη φοβού, μόνο πίστευε. Μη φοβάσαι τι λένε οι άνθρωποι, μη φοβάσαι τι λέει ο διάβολος, μη φοβάσαι τον Αργύριο, τον Δημήτριο, τον Αργυροκόπο, μη φοβάσαι κανέναν. Πίστευε Ιησού Χριστόν και τούτον εσταυρωμένο και φώναξε «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησέ με», όπως ο Βαρτίμαιος. «Κύριε Ιε του Θεού, Ιε του Δαβίδ, ελέησόν με». Και τον πλησιάζει ο Κύριος, του λέει «Τι θέλεις να σου κάνω, να αναβλέψω». «Ανάβλεψον». Και ευθύς ανάβλεψε. Μα τι είναι αυτός, τι είναι αυτός που σε έφερε εδώ μέσα, ποιος είναι αυτός που σε έφερε εδώ μέσα? Είναι ο Κύριος των Κυρίων, είναι ο Βασιλεύς των Βασιλέων, είναι ο Θεός του ουρανού και της γης. Δεν ήρθες επειδή κάποιος σου είπε, δεν ήρθατε εσείς προς εμένα, εγώ έφερα εσάς στην εκκλησία μου. Ο Κύριος προσθέτει κάθε μέρα τους σωζωμένους στην εκκλησία. Πώς ήρθα εδώ? Δεν ήρθα επειδή μου πει Άννα, ήρθα γιατί ο Κύριος με κάλεσε. Ο Κύριος να ευλογήσει την Άννα. Ο Κύριος να ευλογήσει την αδελφή την Ισμήνη που πρότρεψε την Άννα. Ο Κύριος να ευλογήσει την οικογένεια του Γρίβα που μας έφεραν στην εκκλησία. Δόξα να έχει ο Θεός. Γιατί? Γιατί και αυτούς ο Κύριος τους έφερε στην εκκλησία. Αν ακούσατε την ομολογία του Νίκου, ήτανε κομμουνιστής, διωγμένος, αλλά έγινε δούλος Θεού και τώρα είναι στο θρόνο του Θεού. Και η Ισμήνη, αγία γυναίκα. Μια φορά έφερα την αδελφή μου στο σπίτι της, ή ήρθε η Ισμήνη στο σπίτι μου, ή πήγαμε απάνω, αν θυμάμαι καλά, στο σπίτι μιας αδελφής, γονατίσαμε και προσευχηθήκαμε. Η Ιωάννα φοράγε παντελόνια και της λέει «Ανούλα μου, εμποδίζεις το Πνεύμα το Άγιο, μην έρχεσαι, κάτσε έξω». Και κάτσε έξω. Και πληρώθηκε με Πνεύμα Άγιο η αδερφή Ισμήνη και έψελνε. Και μου λέει η πηγή «Γιώργο, ξέρει αυτή αγγλικά?» Λέω «Ποιος?» «Η Ισμήνη». Λέω «Δεν ξέρει να διαβάζει». Όλα αυτά που έλεγε ήταν αγγλικά, σεξπυρικά, αρχαία αγγλικά. Φοβερό, αδερφοί. Δόξα να έχει ο Θεός. Ιάιρε, μη φοβού, μόνο πίστευε. Παίρνει λοιπόν τους τρεις αγαπημένους, όχι τους τρεις που εμπιστευότανε, τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, αξιόπιστους μαθητάς, και τους βλέπαμε μαζί. Πού? Στο σπίτι του Ιάιρου. Τι να κάνουμε? Θα δεις. Θα δεις τι μπορώ να κάνω. Μα πέθανε το κοριτσάκι, 12 χρονών. Θα δεις.
Και όταν πλησίασαν στο σπίτι και μπήκαν μέσα, βλέπουν θόρυβο, κλαίοντες, αλλαλάζοντες πολλά για το κοριτσάκι που πέθανε. Και μπαίνοντας στο Χριστό τους λέει, ησυχάσατε, μη θορυβήστε. Το παιδί δεν απέθανε, κοιμάται. Κοιμάται. Γιατί το είπε κοιμάται? Γιατί εγώ θα το ξυπνήσω. Και αυτοί το κορόιδευαν και γέλαγαν, τι λέει αυτός? Άκου, κοιμάται, πεθαμένο είναι το παιδί. Τον κορόιδευαν. Ο δε αφού τους έβγαλε όλους έξω. Γιατί ο άπιστος εμποδίζει. Αυτό, αδελφοί αγαπητοί, ένα ερώτημα. Πιστεύεις ότι δεν είναι τίποτα δύνατον στο Χριστό? Εάν το πιστεύεις, θα δεις τα θαυμάσια και θα βλέπεις τα θαυμάσια, τα τεράστια και τα μεγαλεία που θα κάνει ο Θεός. Εάν δεν το πιστεύεις, δεν θα βλέπεις τίποτα. Πιστεύεις? Και σήμερα είπα, βοήθαμε την απιστία μου. Πιστεύω, Κύριε, βοήθημε στην απιστία μου, όπως έλεγα παλιά. Και μου λέει ο Κύριος, μην ξαναπείς αυτό. Δεν έχεις απιστία. Θα λες, βόηθαμε να πιστεύω ακόμη πιο πολύ. Βόηθαμε και δώσε μου πίστη Θεού. Και λέω, αμήν, Κύριε, από εδώ και πέρα δεν θα το ξαναπώ. Βοήθημε στην απιστία μου. Άρα θα λέω πάντοτε, Χριστέ μου, δώσε μου πίστη Θεού, πίστη δια αγάπης ενεργουμένη. Και πρόσεξε, ό,τι προσεύχεσαι και ό,τι ζητάς, εγώ θα το κάνω. Ο Θεός θα το κάνει. Αρκεί να μην διστάζεις εν την καρδία σου, αλλά να είσαι βέβαιος ότι ο Χριστός ακούει τις προσευχές σου και θα σου απαντήσει. Και κανένας δεν μπορεί να εμποδίσει. Ούτε ο διάβολος και σατανάς, ούτε άνθρωπος, ούτε τα δαιμόνια. Κανένας δεν μπορεί να εμποδίσει το Χριστό. Που όμως ο Πατέρας Θεός τον εαυτό του ευλογώ να σε ευλογεί και πληθύνω να σε πληθύνει. Επειδή εσύ μένεις και περπατάς μόνο στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Μόνο στο Ευαγγέλιο του Χριστού. Όχι σε λόγια άλλα. Μόνο στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Βόηθαμε, Κύριε Θεέ μου, να εμπιστεύομαι το Ευαγγέλιο Σου και να περπατάω κατά πάντα στο Λόγο Σου. Μόνος μου δεν μπορώ. Εσύ όμως μπορείς τα αδύνατα να τα κάνεις δυνατά στη ζωή μου. Και αφού τους έβγαλε όλους έξω, πήρε τον πατέρα μόνο του παιδιού, τον Ιάιρο, τη μητέρα του παιδιού και τους τρεις αξιόπιστους μαθητάς έως τη στιγμή εκείνη, και στο τέλος όλοι έγιναν αξιόπιστοι εκτός του Ιούδα. Πήρε τους τρεις αξιόπιστους μαθητάς, εισέρχεται εκεί που είδε το πεδίο νεκρών τόσο απλά και πιάσας την χείραν του πεδίου, λέγει προς τον νεκρόν πεδίον, ταλιθά κούμι, στα εβραϊκά, το οποίο σημαίνει κοράσιον συλλέγω σηκώθητη. Μα τι είναι αυτά που λες? Αλλά ο πατέρας, η μητέρα, σε απελπισία πίστεψαν. Οι τρεις αξιόπιστοι μαθητές πιστεύουν. Δεν υπάρχει απιστία μέσα σε αυτό το δωμάτιο, γι' αυτό και ο Θεός ενεργεί θαυμασίως. Πρόσεχε, αδελφέ μου, αγαπημένε και αδελφή μου, μην υπάρχει στο σπίτι σου απιστία. Μην υπάρχει στο σπίτι σου ψευδοδιδασκαλία, γιατί θα προσεύχεσαι και δεν θα ακούγεται η προσευχή σου. Υγιένουσα διδασκαλία μόνο.
Μόνο το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού είναι η δύναμη του Θεού που σώζει τον πιστεύοντα, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Μόνο το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Γιατί μόνο από το Ευαγγέλιο του Χριστού μπορείς να γνωρίσεις όλη τη δικαιοσύνη του Θεού. Και είναι φοβερό να προσεύχομαι και να μην ακούγεται η προσευχή μου. Να προσεύχομαι και να μην ενεργεί ο Θεός. Γι' αυτό ο Κύριος λέει αγρυπνείτε, προσέχετε και προσεύχεστε. Προσέχετε, αγρυπνείτε και προσεύχεστε. Μην εισέλθει σε σας πειρασμός, υπερηφάνειας, ψευδοδιδασκαλίας. Γιατί θα τα χάσετε όλα. Τα λιθά κούμη. Και άμεσα, την ίδια στιγμή, το κοριτσάκι σηκώθηκε και άρχισε να περπατάει. Γιατί δεν υπήρχε ίχνος απιστίας μέσα σε αυτό το δωμάτιο. Ο πατέρας και η μητέρα εκ της απελπισίας πίστευαν. Οι τρεις αξιόπιστοι μαθητές πίστευαν. Και ο Ιησούς Χριστός θα τολμούσε να πω κάτι που δεν είναι καλό. Εκμεταλλευόμενος την πίστη αυτόν έκανε Ανάσταση του νεκρού κοριτσιού. Δεν είναι σωστό αυτό. Το σωστό είναι καθάρισε το δωμάτιο από κάθε ίχνος απιστίας για να αναστηθεί το κοριτσάκι του Ιάιρου. Γι' αυτό και εγώ λέω καθάρισε Κύριε την καρδιά μου από κάθε ίχνος απιστίας. Καθάρισε το σπίτι μου, σε παρακαλώ Κύριε. Καθάρισε το σπίτι των παιδιών μου, τα εγγόνια μου από κάθε ίχνος απιστίας. Καθάρισε την εκκλησία μας από κάθε ίχνος απιστίας για να βλέπουμε παντοδύναμο Θεό. Για να βλέπουμε Ιησού Χριστόν στον οποίο τίποτα δεν είναι αδύνατον και τα πάντα είναι δυνατά εις Αυτόν. Στην προσωπική μας ζωή, στην οικογενειακή μας ζωή και στην εκκλησιαστική μας ζωή. Ευθύς, την ίδια στιγμή, εσηκώθη το κοράσεων και περιεπάτη, διότι το 12 ετών, και εξεπλάγησαν με έκπληξη μεγάλη και οι πιστεύοντες ακόμη. Φοβερό αδερφοί αγαπητοί, να σε εκπλήττει ο Θεός με τις ενέργειές Του. Επαναλαμβάνω στην προσωπική σου ζωή, στην οικογενειακή σου ζωή και στην εκκλησιαστική σου ζωή. Γιατί θα σε εκπλήττει. Γιατί ο παντοδύναμος Θεός κάνει υπέρ εκ περισσού, πολύ περισσότερα, πολύ καλύτερα από αυτά τα οποία εσύ μπορείς να σκεφτείς και μπορείς να ζητήσεις. Πότε όμως? Κατά τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου που ενεργεί μέσα σου. Γι' αυτό αγαπημένα μου αδέρφια, πληρούστε Πνεύματος Αγίου. Πληρούστε Πνεύματος Αγίου. Αδιαλείπτως προσεύχεστε. Κατά πάντα ευχαριστείτε. Πληρούστε Πνεύματος Αγίου. Θα προσευχηθώ με το νου, θα προσευχηθώ και με το πνεύμα. Γιατί το Πνεύμα το Άγιο γνωρίζει τι και πώς πρέπει να προσευχηθώ που εγώ δεν το ξέρω. Γιατί να προσευχηθώ, τι να προσευχηθώ, πώς να προσευχηθώ, δεν το ξέρω. Αλλά ο παράκλητος το Πνεύμα της αληθείας υπέρμεσιτεύει διαστεναγών αλαλήτων με γλώσσες αγνώριστες για όλα τα ζητήματά σου που τα ξέρεις ή δεν τα ξέρεις, για το παρελθόντα, τα παρόντα, ιδιαιτέρως για τα μέλλοντα. Κύριε Θεέ μου, όταν πληρούσε Πνεύματος Αγίου και ανεβαίνει στο θρόνο της χάριτος αυτού, τότε λαμβάνεις έλεος, απολαμβάνεις την αγάπη του Θεού Πατρός και βρίσκεις χάρη δια του Ιησού Χριστού για το μέλλον,
για τις επόμενες ημέρες, καθώς ο Πατέρας Θεός γνωρίζει το φρόνημα του Πνεύματος του Αγίου, ότι πάντοτε κατά Θεόν οικετεύει υπέρ των αδυνάτων. Και τότε ο Θεός που γνωρίζει ότι το Πνεύμα το Άγιο οικετεύει υπέρ των Αγίων, των Αγίων, σκεύη τιμίας χρήσεως, αγιασμένα, ξεχωρισμένα από το Θεό, εύχριστα εις τον Δεσπότην, ετοιμασμένα εις πάνε έργων αγαθών, σε απόλυτη αλήθεια, σε απόλυτη αδυναμία, αλλά ο Θεός που γνωρίζει το φρόνημα του Πνεύματος του Αγίου κάνει υπέρ εκ περισσού των όσων εμείς ζητούμε ή νοούμε, αλλά σύμφωνα και κατά τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου που ενεργεί μέσα μας. Μόνο τότε κάνει πολύ περισσότερα. Κατά τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου που ενεργεί μέσα μας. Ευχαριστούμε το Θεό, αδερφοί αγαπητοί, που μας πρόσθεσε ανάμεσα σε όλα αυτά τα δόγματα σε μία εκκλησία που ορθοτομείται ο Λόγος του Θεού και ιδιαιτέρως που πιστεύει ότι ο Χριστός βαφτίζει εν Πνεύματι Αγίο τώρα και δεν ήταν για τότε, για το καιρό εκείνο. Και εξητούμε και μας βαφτίζει και μας δίνει τη δυνατότητα να προσευχόμεθα με το νου, αλλά πολύ περισσότερο μας δίνει τη δυνατότητα να προσευχόμεθα και με το Πνεύμα το Άγιο. Ευχαριστούμε το Θεό. Δοξάζουμε το Θεό. Αλλά προσέχετε, μην λυπείτε το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο σας εσφράγισε ο Θεός για την ημέρα της απολυτρώσεως. Προσέχετε, γιατί αν λαλείτε τα γλώσσα των αγγέλων και των ανθρώπων, αλλά δεν έχετε αγάπη για έναν άνθρωπο, χαλκός ηχούν και κύμβαλον αλαλάζον. Και αν δια Πνεύματος Αγίου σας έχουν αποκαλυφθεί όλα τα μυστήρια του Θεού και δεν έχετε αγάπη, ουδέν ωφελείστε. Είστε ουδέν. Και αν ακόμη από αγάπη προς μερικούς προσφέρετε όλα τα υπάρχοντά σας, αλλά και αγάπη προς τον Χριστό και το σώμα σας να καυθεί, και δεν έχετε αγάπη για έναν άνθρωπο, εις ουδέν ωφελείστε. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό να εξετάζουμε όχι τον άλλον. Μην κρίνουμε τον άλλον, θα κριθούμε. Μην κατακρίνουμε τον άλλον, θα κατακριθούμε. Τον μόνον που έχουμε δικαίωμα να κρίνουμε και να κατακρίνουμε είναι ο εαυτός μας. Στεκόμενοι μπροστά στον καθρέφτη του Λόγου του Θεού, του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού, και λέγοντες: «Ιδού εγώ, Κύριε, είμαι άθλιος και ουτιδανός, ελέησέ με. Αμήν».